Τι σου είπε ο γιατρός? Ότι πρέπει να αποφασίσω αν θα εγχειριστεί ή όχι. Και τι του είπες? Του είπα ναι. Τι θα γίνει αν δεν πάει καλά η εγχείρηση? Δεν είναι η στιγμή για να κάνουμε τέτοιες κουβέντες τώρα. Ο Μανουέλ πρέπει να μάθει την αλήθεια και να αποφασίσει ο ίδιος αν θέλει ή όχι να ρισκάρει. Ο Μανουέλ δεν είναι σε κατάσταση για να πάρει τέτοια απόφαση. Να σου πω κάτι. Εγώ τον ξέρω καλά. Είναι πολύ περήφανος. Δεν θα συμβιβαστεί αν η εγχείρηση δεν πάει καλά. Θα προτιμούσε να πεθάνει. Όμως εσύ γιατί? Γιατί πήρα την αποφασή μου. Την πήρα και τώρα δεν υπάρχει γυρισμός. Γιατί πήρες αυτή την απόφαση? Και αν δεν πάει καλά η εγχείρηση, τι θα γίνει τότε? Γιατί? Δεν έπρεπε να το κάνεις. Γιατί? Ηρέμησε. Όλα θα πάνε καλά. Αν σε βρουν ο Μιράντα ή η Μίτσι. Σου φέρα τα πράγματα που ξέχασες στο μπαρ. Πού να τα βάλω? Βάλτε εκεί. Ευχαριστώ. Λαουρά. Αν είπα κάτι που σε πείραξε πριν, συγγνώμη. Όχι, δεν με πείραξε. Δεν έχω πρόβλημα να σας δώσω αντίγραφο της εργασίας μου. Εντάξει, αρκεί να την τελειώσω. Ωραία, σε ευχαριστώ. Είσαι καλή κοπέλα. Θα σου το δώσω όταν τελειώσω. Και τώρα φύγε. Πριν σε πάρει κανένα μάτι. Πες μου και κάτι άλλο. Γιατί αναστατώθηκες τόσο? Για κάτι δικό μου. Σε ευχαριστώ πολύ που ρώτησες. Αχ, σταματήστε να με ρωτάτε συνέχεια. Σταματήστε. Σας είπα, δεν ξέρω που πήγε η Φέλη. Ο Μιράντα της έδωσε άδεια. Αυτό είναι το θέμα. Πώς το καλό μπορεί να πήγε? Ο Μιράντα μου είπε να την αφήσω μόνη της. Τι να κάνω? Ο Μιράντα μου είπε. Ποιος νοιάζεται τι σου είπε αυτός? Ξέρεις ότι η Φέλη δεν είναι καλά. Σε περίμενα για πιο έξυπνη. Είσαι στο κραγιόν που φοράς να εμποδίζει τη σκέψη σου. Αχ, σας παρακαλώ, τι λέτε τώρα? Καταλάβω πώς φέρθηκε στο κραγιόν. Θέλω να σου μιλήσω, είναι επίπεδο. Τι έγινε, τι συμβαίνει? Μπορείτε να μας αφήσετε μόνος, παρακαλώ? Αχ, άντε πάλι. Εσείς την τάξη σας, ε! Εντάξει. Και θα τα πούμε μετά. Ναι, άντε, άντε τώρα. Γιατί το έκανες αυτό? Τι έκανα? Έδωσες το νούμερο του φαξ του Μαρσέλ. Εγώ? Ναι, εσύ. Του έστειλε φωτογραφίες στη σπηλάρ με μπικίνι και έχει γίνει έξαλλος. Σε ποιον έδωσες το φαξ? Μα τι συμβαίνει, δεν ξέρω. Τι συμβαίνει, δεν είναι και κρατικό μυστικό πια. Γιατί δηλαδή να το έδωσα εγώ? Εγώ πάντα, εγώ να κάνω τα λάθη. Και πες μου, σε ποιον το έδωσες? Στάσου, αν μου φωνάζεις δεν μπορώ να σκεφτώ. Το φαξ του Ντουνόφ, το φαξ του Ντουνόφ. Το φαξ του Ντουνόφ, πού είναι το φαξ? Το φαξ του Ντουνόφ. Δώσε μου τη διεύθυνση και το νούμερο φαξ του Ντουνόφ. Ξέρω. Ποιος έστειλε τις φωτογραφίες? Επιτέλους εμφανίστηκες. Πεθάναμε από την ανησυχία που ήσουνα. Πήγα μια μικρή βόλτα για να σκεφτώ. Λοιπόν, τι αποφάσισες? Δεν είμαι σαν τη μαμά σου, Μία. Το μωρό μου είναι ό,τι πιο σημαντικό για μένα. Δηλαδή, τελικά θα το κρατήσεις το μωρό? Μπράβο! Αυτά είναι υπέροχα νέα, μπράβο! Μπράβο. Μπορεί να τρέμω από το φόβο και να με μόνη, όχι, αλλά... Όχι, μην φοβάσαι. Έχεις εμάς, θα σε βοηθήσουμε. Σταματήστε. Αφού το μωρό είναι τόσο σημαντικό, πρέπει να βρούμε τον πατέρα του. Γιατί, τι εννοείτε? Για να τον δείρουμε. Πρέπει να τον βρούμε.
Πρέπει να φάει ένα γερό χέρι ξύλο. Αυτό είναι αλήθεια, το χρειάζεται. Καλά, άστο, αυτό πια δεν έχει σημασία. Δεν έχει ιδέα τι ανακάλυψε η Μαρίζα. Αυτό θα το πω εγώ. Άστο, Μαρίζα. Εγώ θα το πω. Άστο, εγώ θα γιατί το πω. Εγώ ξέρω, καλύτερα. Εγώ το έκανα. Λοιπόν, ο Λάλος σου έγραψε ένα γράμμα και το έχει ο Μάξι. Α. Α. Γιατί κάνεις έτσι. Α. Πρέπει να πεις αυτή την κουκουβά για να στο δώσει. Σίγουρα θα έγραψε τους λόγους που το βάζει στα πόδια. Μα γιατί τι λίγο, είναι φέλη, θα σου έχει γράψει κάποια εξήγηση. Ναι, τι να εξηγήσει. Το γεγονός είναι ότι με παράτησε έγκυο και ολομόναχη. Πάμε να βρούμε κάτι για να τη χτυπήσουμε στο κεφάλι και να αρχίσει να σκέφτεται. Είναι στενοχωρημένη, δεν πρόκειται να κάνει απολύτως τίποτα. Αν δεν τη συνεφέρεις εσύ, θα το κάνω εγώ. Όχι, όχι, δεν με νοιάζει. Άσε με, μην τραβάς. Εξαιτίας, θα σου πει ότι έγινε έξαλλη μαζί μου. Και δεν θέλω να μάθω ότι θα μου ψάλει και τον όχο όταν θα επιστρέψει. Γιατί δεν έκανες αυτό, γιατί, τι θες να μου πεις. Τι θες να μου πεις καθόλου. Έχεις βάψει για τα καλά. Είσαι συνεργός του, ε. Εσύ, και δεν έκανες τίποτα, ε. Κρίμα. Τι γίνεται εδώ, όχι, πρέπει να πάρω τα παιδιά, Μίτσι, πρέπει να φύγουμε. Οι φίλοι σου έπλεξαν πολύ άσχημα, οι φίλοι σου θα πάνε ταξίδι στην κόλαση. Μίτσι, δεν ξέρω τι έκανα λάθος, αλλά μπορείς να τους τα ψάλεις αργότερα. Πρέπει να πάμε στη δουλειά, έχουμε πάρει άδεια από τον κύριο Μιράντα. Μπορείς να τον ρωτήσεις. Και άδεια από τον πρόεδρο να είχαν αυτοί οι τύποι, δεν θα πήγαιναν πουθενά. Θα μείνουν τιμωρία σου να ξεκαθαριστεί το θέμα, εδώ μαζί μου, εδώ θα μείνουν. Μα Μίτσι, όλα είναι ξεκάθαρα, βλέπεις. Αλήθεια! Μα τι λέει. Για κοίτα. Αυτή έχει τρελαθεί και ξεφύγει εσύ. Κάντε αμέσως κάτι για να ξεκαθαριστεί το θέμα. Είσαι τρελή. Φύγει και προσπάθησε να μας καλύψεις τώρα. Ναι, ναι, πες τους ότι αύριο θα δουλέψει με υπερορία. Όχι, όχι, αγόρι μου. Δεν πάω με τίποτα μόνος μου. Θα πάμε μαζί για να λύσεις την παρεξήγηση με την πύχη. Θα φύγεις ή θα σε διώξω με το ζόρι, ε? Ηρέμησε, ηρέμησε, φεύγω. Άρα, φεύγω. Μάξι. Τι κάνεις? Κάτσε να μεντέψω. Μου έφερες δώρο για να γιορτάσουμε το ραντεβού που έκλεισα με το πρακτορείο μοντέλων, ε? Όχι. Έλα, δώστο μου. Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι για σένα, για κάποια άλλη είναι. Για ποια? Είναι δώρο για τη Φέλη. Της φέρθηκα άσχημα εχθές και ήθελα να τη ζητήσω συγγνώμη. Κατάλαβα. Μάλιστα. Συγγνώμη. Δεν θέλω να σε κάνω να υποφέρεις, αλλά θέλω να ξέρεις πώς νιώθω για αυτή. Θα προσπαθήσω να την ξανακερδίσω τώρα που έφυγε από τη μέση εκείνος ο γελίος. Ναι, ναι, μην ανησυχείς. Με τον καιρό θα συνηθίσεις ότι δεν τρέφεις αισθήματα για μένα. Μήπως ξέρεις που είναι η Φέλη? Όχι, αλλά μπορώ να μάθω. Μπορείς να μάθεις. Ευχαριστώ. Παραλίγο να το ξεχάσω. Γιατί δεν μου είπες ποτέ ότι η Μαρίζα είναι φίλη σου? Μάλλον το αντίθετο συμβαίνει. Εσύ δεν μου είπες ποτέ ότι είναι κολλητή σου η Μαρίζα. Τι? Πρέπει να πάρεις το γράμμα από το Μάξι. Φέλη, έλα, σύνεχε. Αυτό που θα κάνω είναι να ξεχάσω για πάντα το Λάλο. Ναι, αλλά δεν μπορείς να ξεχάσεις ότι είσαι έγκυος. Πώς? Η Φέλη είναι έγκυος. Θες να σου πεις, δεν έχεις χρόνο, θέλει ρίσκο να τα καταφέρεις. Μην το σκεφτείς, μην το φοβάσαι, πάρε το ρίσκο και μην κρατιέσαι. Μην ασχολείσαι με κλάμα φωνές. Θέλει ησυχία, μείνε μακριά από τα σκουπίδια. Θες να σωθείς, ελευθερώσου. Απάντηση βρες στο ερώτημά σου. Μην ασχολείσαι με...